συνεδριάζει με αποκλειστικό θέμα την προσφυγική κρίση. Και βρισκόμαστε στο μέσον, θα έλεγε κανείς, μιας κρίσης που διαρκώς οξύνεται, μιας κρίσης που ξεπερνάει τις αντοχές μιας χώρας και δοκιμάζει τις αντοχές ολόκληρης της Ευρώπης. Και μιας κρίσης που θα έλεγε κανείς ότι αλλάζει και τα δεδομένα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βρισκόμαστε μπροστά στην πρώτη φορά που ο δυτικός κόσμος αισθάνεται, βλέπει ότι υπάρχουν επιπτώσεις από τις άλογες επιλογές στην εύθραυστη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επιπτώσεις που αυτή τη φορά δεν αφορούν, δεν έχουν ως αποτέλεσμα αστάθεια σε αυτές τις περιοχές, αλλά αφορούν την καρδιά της Ευρώπης. Οι άλογες επιλογές επεμβάσεων, συνδρομή σε εμπεριαλιστικές επεμβάσεις ή η υποδάβληση πολεμικών συγκρούσεων, η διάλυση ολόκληρων κρατών, δομημένων, συντεταγμένων, άλλοτε είχε ως αποτέλεσμα την αστάθεια στα κράτη αυτά ή στην περιοχή. Σήμερα για πρώτη φορά η Δύση και η Ευρώπη συνειδητοποιεί ότι τα αποτελέσματα από αυτές τις επιλογές και τις επεμβάσεις δεν αφορούν μόνο τον πυρήνα, δεν αφορούν μόνο την εύθραυστη περιοχή, αλλά φτάνουν ως τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης. Μιας Ευρώπης που μπροστά σε αυτή την κρίση αναδεικνύει τις μεγάλες της αδυναμίες. Το έλλειμμα αλληλεγγύης, το έλλειμμα πολιτικής εμβάθυνσης και διαδικασιών για έγκαιρη λήψη αλλά και τήρηση των αποφάσεων, κυρίως όμως το πολιτικό έλλειμμα. Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε νευρική κρίση, όχι γιατί δεν δύναται να αντέξει τις συνέπειες του κύματος των προσφυγικών ροών, όχι γιατί δεν δύναται να εντάξει στον κοινωνικό ιστό της τους πρόσφυγες της Συρίας. Άλλωστε όλες οι μελέτες, ακόμα και αυτή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αποδεικνύουν ότι οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης με έντονο δημογραφικό πρόβλημα, με πολύ χαμηλή ανεργία και με ισχυρή βιομηχανική παραγωγή, μέσω μακροπρόθεσμα θα είχαν μόνο ωφέλη από την ένταξη στο παραγωγικό ιστό όχι μόνο ενός, αλλά ακόμη αρκετών επιπλέον εκατομμυρίων προσφύγων, ιδίως προσφύγων με προφίλ όπως αυτών που έρχονται από τη Συρία, δηλαδή μεσαίας έως ανώτερης κοινωνικής διαστρωμάτωσης και άρα πολύ ευκολότερα εντασσόμενους στο κοινωνικό ιστό. Όμως, επαναλαμβάνω, η Ευρώπη βρίσκεται σε νευρική κρίση όχι για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, αλλά για λόγους πολιτικής αδυναμίας. Γιατί οι πολιτικές της λιτότητας όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν εκθρέψει αυτό το τέρας της ακροδεξιάς που βρίσκει γόνιμο έδαφος να αναπτυχθεί κυρίως σε χώρες κεντρικής, ανατολικής αλλά και στη Νότια Ευρώπη και στη χώρα μας δυστυχώς. Και γιατί η καθοριστική απόφαση τότε που το δίλημα ήταν εμβάθυνση ή διεύρυνση και αποφασίστηκε η διεύρυνση, η καθοριστική απόφαση διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ και άλλες ήταν μια απόφαση ισχυρού ρίσκου, όπως αποδείχθηκε. Διότι είναι άλλο η ισχυροποίηση της ακροδεξιάς ως πολιτική αντιπολίτευση στα κράτη-μέλη και άλλο η ανάδειξή της σε κυβερνήσεις. Και η υποχρέωση σήμερα η Ευρώπη των 28 να συνεργάζεται με κυβερνήσεις που έχουν ένα καθαρά λαϊκιστικό και ακροδεξιό λόγο και κατεύθυνση.
Έτσι σήμερα αυτό που διακυβεύεται από την προσφυγική κρίση θα έλεγα ότι είναι πρωτίστως το ζήτημα της πολιτικής ηγεμονίας, της ηγεμονίας των ιδεών. Θα υπερισχύσει η Ευρώπη του φόβου και του ρατσισμού ή η Ευρώπη της αλληλεγγύης και της πολυπολιτισμικότητας? Αυτό είναι το κρίσιμο διακύβευμα. Και η έκβαση αυτής της σύγκρουσης των ιδεών και της πολιτικής θα καθορίσει το μέλλον της Ευρώπης και ενδεχομένως να αλλάξει και τη δομή της Ευρώπης για πολλά χρόνια. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαχειριστεί από εδώ και στο εξής την οικονομική και την προσφυγική κρίση θα προσδιορίσει όχι μόνο τη μορφή και την πολιτική κατεύθυνσή της, όπως λέγαμε μέχρι σήμερα, αλλά και την ίδια την ύπαρξή της. Και μέχρι σήμερα η διαχείριση της κρίσης το επιβεβαιώνει. Γιατί η Ευρώπη σήμερα συντρίβεται ανάμεσα στη λιτότητα και στα κλειστά σύνορα. Κρατά ανοιχτά τα σύνορά της στη λιτότητα και κλειστά τα σύνορά της στους ανθρώπους που κατατρεγμένοι από τον πόλεμο ψάχνουν να βρουν ελπίδα και σανίδα σωτηρίας. Κρατά, αν θέλετε, μια στάση που πολύ σύντομα θα αποδειχθεί πως θα οδηγήσει σε αδιέξοδο. Και βεβαίως, στο πλαίσιο αυτής της τάσης, η εθνική κυριαρχία υπερτερεί έναντι των κοινών ευρωπαϊκών κανόνων όταν πρόκειται για τους πρόσφυγες, αλλά το ζήτημα της κυριαρχίας και της δημοκρατίας πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων όταν πρόκειται για την οικονομία και την κυρίαρχη γραμμή που είναι η γραμμή της λιτότητας. Πρόκειται εδώ για μια θεμελιώδη αντίφαση η οποία αποδυναμώνει το ηθικό αίρισμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης αλλά και την ίδια τη συνοχή της Ευρώπης. Και είναι οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γεννούν και αναπαράγουν την αντίφαση αυτή. Αυτές αποδεικνύουν ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι ο καταλύτης του ευρωσκεπτικισμού. Ο νεοφιλελευθερισμός και όχι οι δυνάμεις που αντιστέκονται στις συνέπειες του νεοφιλελευθερισμού. Και αυτές, και πρέπει να συμφωνήσουμε βεβαίως ότι δικό τους δημιούργημα είναι η εθνική αναδίπλωση στο προσφυγικό. Δικό τους δημιούργημα είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος από μια σειρά από χώρες στη βάση της λογικής ότι είναι μακριά από το σπίτι μου, μακριά από την αυλή μου, ας το διαχειριστούν μόνοι τους αυτοί που τους αφορά. Και η αντίφαση αυτή, εθνική κυριαρχία έναντι των ανθρώπων αλλά όχι έναντι του κεφαλαίου, εξηγεί την στάση των τεσσάρων χωρών του Βίζενγκραντ που πρωτοστατούν και μαζί με την Αυστρία σήμερα διεκδικούν να επιβάλλουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική των κλειστών συνόρων στους πρόσφυγες. Και θέλω να το τονίσω αυτό, στους πρόσφυγες πέρα και έξω από το πλαίσιο όχι της ευρωπαϊκής μόνο αλλά της διεθνούς νομιμότητας και όλων όσων ορίζει η Συνθήκη της Γενέβης. Και θέλουν να επιβάλλουν τη λογική της Ευρώπης φρούριο. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η χώρα μας, ευρισκόμενη εξαιτίας και της γεωγραφικής της θέσης στο επίκεντρο της προσφυγικής κρίσης, αλλά ταυτόχρονα βιώνοντας με έντονο τρόπο και την οικονομική κρίση, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη και την κρίση ασφάλειας και αποσταθεροποίησης με την άνοδο του ISIS και των τρομοκρατικών ενεργειών στην καρδιά της Ευρώπης. Η χώρα μας λοιπόν, ευρισκόμενη στο επίκεντρο μιας κρίσης με τρεις παράλληλες εκδοχές, προσφυγικό, οικονομία, ασφάλεια, παλεύει και υπερασπίζεται αξίες.
και παλεύει και υπερασπίζεται την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιστρέψει στον ορθό λόγο και στην κοινή λογική. Στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιφυλαχθήκαμε να δώσουμε την έγκρισή μας στα κοινά συμπεράσματα τόσο για το προσφυγικό όσο και για το θέμα της Βρετανίας, όπου εδώ κοιτάξτε αντίφαση. Τη στιγμή που κάποιοι θεωρούν ότι τα προβλήματα της Ευρώπης στο νοτιοανατολικό της άκρο είναι ζητήματα που αφορούν το άκρο αυτό και ας τα βρούνε μόνοι τους, ζητούν αλληλεγγύη για τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει με τις πολιτικές τους κυβερνήσεις στο βορειοδυτικό άκρο της Ευρώπης. Και μάλιστα διεκδικούν ένα πακέτο αποκλείσεων από το κοινοτικό κεκτημένο και λιγότερης Ευρώπης για να διεκδικήσουν στο δημοψήφισμα την παραμονή στην Ευρώπη. Πράγμα το οποίο είναι οξύμορο. Ελπίζω να τα καταφέρουν, αλλά είναι οξύμορο, διότι όταν κανείς έχει να διαλέξει ανάμεσα στο καθόλου Ευρώπη και σε ένα πακέτο λιγότερης Ευρώπης και είναι ενάντια στην Ευρώπη, μάλλον θα επιλέξει το πακέτο που θα είναι το full package που λένε, αυτό που θα είναι στην πιο ισχυρή εκδοχή. Ας ελπίσουμε όμως η έκβαση να είναι θετική στο δημοψήφισμα. Όμως αυτή η αντίφαση είναι μια αντίφαση την οποία πρέπει να επισημάνουμε. Σε αυτή λοιπόν τη σύνοδο κορυφής θέσαμε εξ αρχής την επιφύλαξή μας στην έκκληση των συμπερασμάτων. Εάν τα συμπεράσματα δεν άλλαζαν προκειμένου να επιβεβαιωθεί πρώτον και σημαντικότερο για μας το θέμα της ακεραιότητας του χώρου Σέγγεν, όσο και το ότι οι μη συντονισμένες δράσεις, οι μονομερείς ενέργειες κατά μήκος της βαλκανικής διαδρομής σε ό,τι αφορά τη ροή προσφύγων δεν είναι αποδεκτές. Είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Και με αυτή την απειλή χρήσης βέτο καταφέραμε να εντάξουμε στα συμπεράσματα και τα δύο αυτά κρίσιμα για μας ζητήματα. Δεν έθεσε λοιπόν τη χώρα εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου αυτή η επιλογή. Δεν απομόνωσε τη χώρα μας, όπως μονότονα ισχυρίζεται η περιδεής αντιπολίτευση στη χώρα μας και αρθογραφούν και διάφοροι δίθεν έγκριτοι πανεπιστημιακοί. Αλλά αντίθετα, η στάση αυτή ενεργοποίησε συμμαχίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε ως αποτέλεσμα να απομονώσει όσες χώρες κατέφυγαν στη συνέχεια σε αυτές τις ενέργειες, τις μονομερείς ενέργειες. Σε ενέργειες που αν από πριν τα συμπεράσματα δεν έθεταν εκτός πλαισίου, σήμερα θα παρουσιάζονταν ως ενέργειες εντός του κοινού μας πλαισίου και όχι ως απαράδεκτες ενέργειες. Και ο εγκαλούμενος για μια ακόμη φορά θα ήταν η Ελλάδα, που δήθεν δεν εκπληρεί τις υποχρεώσεις της. Και όχι η Αυστρία και οι άλλες χώρες που έδρασαν μονομερώς και έξω από το πλαίσιο των κοινών αποφάσεων. Και έδρασαν και οι ενέργειές τους αυτές καταδικάστηκαν άμεσα από την πλειοψηφία των κρατών και από το σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμών. Και παράλληλα όχι μόνο δεν απομονώθηκε η Ελλάδα, αλλά δημιουργήθηκε και στο κοινωνικό πεδίο ένα κίνημα συμπαράστασης. Ακόμη και εντός της χώρας όπου οι νεόκοποι υπουργοί εξωτερικών και οι δυνάμεις της ακροδεξιάς, έχοντας απομονώσει τον συμμετέχοντα σε κυβέρνηση συνασπισμού σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο, επιδεικνύουν με θρασίτητα μια ρητορική αντιευρωπαϊκή. Αλλά την ίδια στιγμή που αυτοί επιδεικνύουν την αντιευρωπαϊκή ρητορική, ενδεχομένως διότι θεωρούν ότι τα ζητήματα της Ευρώπης και της αλληλεγγύης είναι αντίστοιχα του επαγγέλματος που έκαναν λίγο πριν να αναλάβουν το θόκο του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια στιγμή λοιπόν που αυτοί επιδίδονται σε αυτή την ακραία ρητορική, έρχονται οι διανοούμενοι, ο κόσμος του πολιτισμού, ο κόσμος των γραμμάτων μέσα στην Αυστρία να αποδείξουν ότι δεν είναι άσπρο μαύρο και ότι η πολιτική
της υιοθέτησης της ακροδεξιάς ρητορίας βρίσκει αντιστάσεις μέσα στις ίδιες τις κοινωνίες των χωρών όπου οι κυβερνήσεις τους το επιδιώκουν. Και είδαμε τη διακήρυξη των 90 αυστριακών διανοουμένων, την οποία συνυπογράφει η βραβευμένη με Νόμπελ λογοτεχνίας Ελφρίντα Γέλινεκ, πράγμα το οποίο για μας είναι ίσως μια ένδειξη για το ότι ένα πεδίο δράσης είναι η διπλωματία, ένα δεύτερο πεδίο δράσης είναι η διπλωματία των κινημάτων, των λαών, των διανοουμένων, του κόσμου, του πνεύματος και της εργασίας, για να χτίσουμε τείχος απέναντι σε αυτούς που χτίζουν πραγματικά τείχη και θέλουν να κάνουν την Ευρώπη φρουρίου. Με τη στάση μας αυτή, λοιπόν, καταφέραμε να δημιουργηθεί ένα, να μην απομονωθεί η χώρα και να δημιουργηθεί ένα κλίμα αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα όμως τελειώσαμε και αυτή την απαράδεκτη συζήτηση που είχε ξεκινήσει εντελώς προσχηματικά σε σχέση με το ζήτημα της Σέγγεν και της πιθανότητας εξόδου της Ελλάδας, όταν όλοι αναγνωρίζουν ότι κανείς αυτό δεν θα το επιθυμούσε διότι κανέναν δεν θα συνέφερε. Αναρωτιόμαστε γιατί άραγε ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Και το μόνο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι ξεκίνησε ακριβώς για να μπορέσει να συγκαλύψει προηλυμένες αποφάσεις και να ρίξει την ευθύνη στην Ελλάδα και όχι σε αυτούς που δράτουν μονομερώς και κλείνουν σύνορα, διότι είχαν πρόθεση να το πράξουν αυτό από πριν, όπως φαίνεται. Και έτσι λοιπόν, τελειώνοντας στα συμπεράσματα της προηγούμενης συνόδου αυτή την άθλια συζήτηση περί εξόδου από το Σέγγεν ή διάλυσης του Σέγγεν, πήραμε, θα έλεγε κανείς, το ψωμί από το στόμα των επικριτών μας, ιδίως αυτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή της πολιτικής ευρωπαϊκής οικογένειας στην οποία ανήκει η Νέα Δημοκρατία, και ιδίως του επικεφαλής της, του κυρίου Βέμπερ, που ζητούσε διακαώς την προσωρινή έξοδο της Ελλάδας από την Σέγγεν. Αλλά πήραμε και το ψωμί από το στόμα και όσων εγχώριων ομοειδεατών του καραδοκούσαν για να κινδυνολογήσουν και να τρομοκρατήσουν. Για να ζητήσουν την κεφαλή της κυβέρνησής μας επί πίνακη, σε πλήρη σύμνοια βεβαίως όπως διαπιστώνεται, με την πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης της διαπλοκής που παίζουν αυτή την ώρα, αυτές τις μέρες, για τρίτη συνεχόμενη φορά τα ρέστα τους μετά το δημοψήφισμα, τις εκλογές, τώρα εν ώψη της αξιολόγησης. Και θα διαψευστούν και για τρίτη φορά. Και αποδείξαμε για μια ακόμη φορά ότι σε σέβονται όταν έχεις δική σου φωνή, όχι όταν μιλάς με τις φωνές των άλλων, όπως έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και όπως μας υποδεικνύει να κάνουμε και τώρα η Νέα Δημοκρατία. Εμείς όμως δεν κουνάμε το δάχτυλο σε άλλους λαούς και χώρες. Στυλιτεύουμε πολιτικές, είμαστε σε διαρκή αντιπαράθεση με την τυφλή και κλειστή Ευρώπη, με την Ευρώπη η οποία παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο για την προστασία των προσφύγων κλείνει τα σύνορά της σε πρόσφυγες πολέμου και υποχωρεί στην ξενοφοβία και στο ρατσισμό της ανερχόμενης ακραίας και λαϊκιστικής δεξιάς. Γιατί η αλληλεγγύη στην Ευρώπη και η υπεράσπιση αξιών, και αυτό αφορά ιδίως και σε δυνάμεις προοδευτικού χώρου που κάνουν μεγάλες υποχωρήσεις τότες τις μέρες, η υπεράσπιση λοιπόν αξιών δεν μπορεί να τελειώνει εκεί που αρχίζουν οι δημοσκοπικές μετρήσεις. Και δεν μπορεί να είναι σκέτη ρητορία η οποία σταματά όταν βρισκόμαστε μπροστά σε ξεκρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις. Διότι εν τέλει αυτό είναι το καλύτερο δώρο στην ακροδεξιά για τις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Για μας η προσφυγική κρίση δεν διαιρεί χώρες. Αντιπαραθέτει ιδέες και πολιτικές. Αναδεικνύει τη διαχωριστική γραμμή με πολύ έντονο υπαρξιακό, θα έλεγα, τρόπο
ανάμεσα στη συντήρηση και στην πρόοδο, ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά. Χρειάζεται λοιπόν ακόμα περισσότερο από ποτέ, σήμερα, η Ευρώπη να αλλάξει πορεία. Και για να αλλάξει πορεία, προϋπόθεση είναι να αλλάξουν οι πολιτικοί σχετισμοί στην Ευρώπη. Οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης έχουν χρέος να υψώσουν το δικό τους τείχος απέναντι στα τείχη της ντροπής που υψώνουν στα σύνορά τους σήμερα οι δυνάμεις που υπερασπίζονται τη ρητορική της ακροδεξίας. Χρειάζεται να επανιδρύσουμε την Ευρώπη στη βάση των αρχών του ανθρωπισμού, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής. Και βεβαίως της πολιτικής ισοτιμίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά με την Ευρώπη που κλείνει τα μάτια, την καρδιά και τα σύνορα, όχι μόνο στους πρόσφυγες αλλά και απέναντι στην πραγματικότητα, δεν είμαστε απλά και μόνο σε ρητορική αντιπαράθεση. Είμαστε σε αντιπαράθεση στην πράξη. Ως χώρα εμπροστοφυλακής, από την πρώτη στιγμή, ο ελληνικός λαός κυρίως, αλλά και η πολιτεία, ιδιαίτερα οι κάτοικοι των νησιών της πρώτης υποδοχής, ανέδειξαν το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης. Έδειξαν ανθρωπισμό και αλληλεγγύη. Έδωσαν υπόσταση στις δικές μας αξίες, που είναι και οι αξίες της δημοκρατικής Ευρώπης. Θα συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση. Θα συνεχίσουμε να σώζουμε ανθρώπινες ζωές, να δίνουμε τροφή και ασφάλεια σε ανθρώπους κατατρεγμένους, κυνηγημένους, διοκόμενους. Και αυτό, προσέξτε, δεν είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντι σε κάποιες αποφάσεις που υπολόγισαν κάποια νούμερα με βάση κάποιες γραφειοκρατικές εκτιμήσεις στις Βρυξέλλες. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας απέναντι στον πολιτισμό μας και απέναντι στις αξίες μας. Και σε αυτή την υποχρέωση θα ανταποκριθούμε. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε από το υστέρημά μας για να συμπεριφερθούμε με ανθρωπιά σε κυνηγημένους και κατατρεγμένους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης. Αλλά είναι ταυτόχρονα αυτονόητο ότι δεν μπορεί μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα να σηκώσει και όλο το βάρος της Ευρώπης απέναντι σε αυτή την κρίση. Και μάλιστα σε συνθήκες απαρέγκλητης δημοσιονομικής προσαρμογής, οικονομικής δυσκολίας. Είμαστε η μόνη χώρα που υλοποιεί τις αποφάσεις και τις υποχρώσεις που αναλάβαμε από κοινού χώρες της Βαλκανικής διαδρομής από τον περασμένο Οκτώβριο. Είμαστε η χώρα εκείνη που έχει καταφέρει στα πλαίσια του δυνατού μια δύσκολη κατάσταση να την έχει μετατρέψει σε κρίσιμη αλλά ελεγχόμενη κατάσταση και να δίνει βοήθεια και να έχει μια ανθρώπινη διαχείριση της κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως είναι απολύτως σαφές για μας, όπως επανέλαβα, ότι αξίες που ρητά συμπεριλαμβάνονται στις ιδρυτικές συνθήκες της Ένωσης, όπως αυτή της αλληλεγγύης, του ισότιμου δίκαιου διαμερισμού των βαρών και της ευθύνης, άρα αξίες που συμπεριλαμβάνονται στις συνθήκες της Ευρώπης, θα πρέπει όχι μόνο εμείς να τις υπερασπιζόμαστε, αλλά να απαιτούμε την υλοποίησή τους στην πράξη από όλες τις χώρες της Ένωσης. Συνεπώς, στην επόμενη σύνοδο
θα διεκδικήσουμε αυτό να γίνει πράξη. Και αυτή η διεκδίκηση προφανώς χρειάζεται και ένα μίνιμουμ συνεννόηση με τις πολιτικές δυνάμεις εντός της χώρας, υπό την έννοια ότι είναι απαραίτητη αυτή την ώρα μία, έστω στα ελάχιστα που μπορούμε να συμφωνήσουμε, μία ενιαία και εθνική στρατηγική. Και αυτός άλλωστε ήταν και ο σκοπός της σύγκλησης του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών την προηγούμενη Παρασκευή, όπου νομίζω ότι ακριβώς αυτό έγινε κατορθωτό, να διαμορφωθεί στα ελάχιστα αναγκαία μια στρατηγική επί τη βάση των θέσεων και της εισήγησης που παρουσιάσαμε, των θέσεων δηλαδή της κυβέρνησης, που θα μπορούσα να πω επιγραμματικά επικεντρώνεται σε τρία σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, στην αλληλεγγύη στους πρόσφυγες που βρίσκονται στη χώρα μας, στην προσπάθεια για μείωση των ροών από την Τουρκία, κάτι που σημαίνει και χτύπημα των διακινητών, χτύπημα δηλαδή του εμπορίου ψυχών που γίνεται στο Αιγαίο, αλλά και του και ελαχιστοποίηση, εξάλληψη του δράματος που βιώνουμε, και δεν πρέπει να το συνηθίσουμε. Δεν πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι είναι μια καθημερινότητα οι χαμένες ζωές παιδιών, ανθρώπων στα νερά της δικής μας θάλασσας, της θάλασσας του Αιγαίου. Και το τρίτον, όπως είπα πριν, δίκαιη κατανομή ευθυνών και υποχρεώσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με συνέπειες για όσους δεν τηρούν από εδώ και στο εξής κοινές αποφάσεις. Και αυτή θα είναι η θέση της Ελλάδας στο αυριανό έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επιτρέψτε μου όμως εδώ ένα σχόλιο για την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία αποδέχτηκε μεν εντός της αιθούσης, και αυτό είναι θετικό, την ελάχιστη σύγκληση σε μια αναγκαία εθνική στρατηγική, αλλά προσπάθησε για δικούς της λόγους έξω από την αίθουσα, ενδεχομένως απαντώντας σε εσωκομματικά ζητήματα, να διαστρεβλώσει καταστάσεις και γεγονότα, ειδικά στο θέμα των προαναχωρησιακών κέντρων. Δεν θέλω να αναφερθώ στην διαρκή ρητορική καταγγελίας απέναντι σε μια πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, και χάρη σε αυτή την πολιτική σήμερα δεν βρισκόμαστε να διαχειριζόμαστε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Δεν θέλω όμως να επεκταθώ σε αυτό. Έχω απαντήσει στη Βουλή. Έχω πει ότι ο πυρήνας της ρητορικής αυτής είναι παρόμοιος, αν όχι ο ίδιος, που ασκείται κυρίως εναντίον της σημερινής αντιπροέδρου της Βουλής, τότε Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ο πυρήνας αυτής της ρητορικής είναι ταυτόσιμος με την αντιπολιτευτική καταγγελία και ρητορική της ακροδεξιάς στη Γερμανία, της ανερχόμενης δύναμης της εναλλακτικής για τη Γερμανία, απέναντι στη Μέρκελ, που δεν έκλεισε τα σύνορα. Ο ίδιος. Και εδώ υπάρχει μια αντίφαση για τον κύριο Μητσοτάκη. Πρέπει να το λύσει το θέμα του. Δεν είναι εύκολο από τη μια να θέλει να παριστάνει τον Ευρωπαίο πολιτικό με ευρωπαϊκό προφίλ, και από την άλλη να θέλει να συγκεράσει και τις απόψεις του αντιπροέδρου του και τις ισχυρές τάσεις ακροδεξιάς μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Στο θέμα λοιπόν των προαναχωρησιακών που έθεσαν κυρίως έξω από την αίθουσα, λένε ότι η κυβέρνηση αρνείται να δημιουργήσει τέτοια κέντρα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα κέντρα αυτά εκ των πραγμάτων λειτουργούν εδώ και 5 μήνες. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει αυτά τα κέντρα σε καμιά περίπτωση να μετατραπούν σε φυλακές ανθρώπων που δεν έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα. Τα κέντρα αυτά χρησιμοποιούνται και θα χρησιμοποιηθούν με εξαιρετική φιδό, με σεβασμό στα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων, αλλά και με μέρημνα, ώστε οι επιστροφές των μεταναστών στις χώρες τους
να γίνονται με ταχύτητα και ασφάλεια και χωρίς ολιγορίες και γραφειοκρατικά εμπόδια. Άλλωστε, στην Τουρκία, στην ανώτατη σύνοδο συνεργασίας που θα έχουμε στη Σμύρνη την Τρίτη, μία από τις αποφάσεις θα είναι η επικαιροποίηση του πρωτοκόλου επανεισδοχής, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα για τους ανθρώπους αυτούς που είτε έρχονται από το Μαρόκο, την Αλγερία, άρα δεν έχουν σχέση με τον πόλεμο στη Συρία και με την κύρια προσφυγική ροή και άρα δεν έχουν πιθανότητα καμία με τα δεδομένα στην Ευρώπη να αποκτήσουν άσυλο, να υπάρχει δυνατότητα της επιστροφής τους, της γρήγορης επιστροφής σε συνθήκες ασφάλειας και ταυτόχρονα να δοθεί και το μήνυμα ότι ο δρόμος των προσφύγων προς την Ευρώπη δεν είναι τα νερά του Αιγαίου και οι διακινητές και το λαθρεμπόριο ψυχών, αλλά ο δρόμος πρέπει να είναι και γι' αυτό εκεί πρέπει να επιμείνουμε ο νόμιμος δρόμος μέσα από μια αξιόπιστη και ισχυρή σε αριθμούς διαδικασία απευθείας με την εγκατάστασή τους από την Τουρκία και βεβαίως για όσους έχουν βρεθεί στην Ελλάδα, από την Ελλάδα προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οφείλουν να μοιραστούν αυτό το βάρος. Θέλω όμως τότε την ώρα να απευθυνθώ και σε όσους αντί να δουν το δάσος κοιτάνε το δέντρο, υποδαβλίζοντας την ακροδεξιά ρητορική της Νέας Δημοκρατίας και των στελεχών της. Και θέλω να πω ότι είναι λάθος, απευθύνομαι σε πολιτικές δυνάμεις, απευθύνομαι όμως και σε όλο τον ελληνικό λαό που παρακολουθεί, είναι λάθος τότε την ώρα να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή τόσο η χώρα όσο και ολόκληρη η Ευρώπη. Χρειάζονται λοιπόν σταθμίσεις, ψυχραιμία, προοδευτική ματιά και ρεαλισμός, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι ρητορικές ευκολίες που δεν λαμβάνουν υπόψη συσχετισμούς και δυνατότητες, πολιτικές αντιθέσεις και συγκρούσεις στρατηγικών σχεδίων πάσχουν σε ένα σημείο. Μπορεί στο ηθικό πεδίο να είναι καλύτερες, αλλά πάσχουν σε ένα σημείο. Δεν μπορούν να οικοδομήσουν ηγεμονία στο κοινωνικό πεδίο. Και μέχρι στιγμής αυτό που κερδίζουμε στην Ελλάδα είναι ακριβώς αυτή τη μάχη. Δεν έχει υπερισχύσει η ρητορική της Χρυσής Αυγής στο διώξτε αυτούς τους ανθρώπους από την Ελλάδα. Έχει υπερισχύσει η ρητορική της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Αυτή τη μάχη της ηγεμονίας ας μην τη χάσουμε. Είναι κρίσιμη μάχη. Συντρόφισσες και σύντροφες, θα κάνουμε λοιπόν το καθήκον μας, το ανθρωπιστικό, απέναντι σε όποιον ζητά και έχει ανάγκη τη στήριξη και τη βοήθειά μας. Έχουμε όμως δηλώσει σε όλους τους τόνους και κυρίως απέναντι στην Ευρώπη ότι δεν θα γίνουμε και αποθήκη ψυχών. Έχουμε σχεδόν 30.000 πρόσφυγες τούτη την ώρα στην υπηρετική χώρα και στα νησιά. Δουλεύουμε εντατικά για να καλύψουμε τις ανάγκες τους για θέσεις προσωρινής αλλά αξιοπρεπούς διαμονής και δουλεύουμε για να καλύψουμε και τις πιθανές ανάγκες άμεσα για ακόμα 20.000, άμεσα το συντομότερο δυνατό. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση, αυτό που κάνει τα υπουργεία που βρίσκονται σε διαρκή διυπουργικό συντονισμό, κυρίως όμως οι ένοπλες δυνάμεις, είναι να χτίζουν και να ταΐζουν. Να χτίζουν υποδομές και να δίνουν τροφή σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Εφόσον όμως οι ειδωμένοι είναι κλειστοί για τους πρόσφυγες και οι ροές από τα νησιά, από τις τουρκικές ακτές στα νησιά παραμένουν, πρέπει να γίνει απολύτως σαφές
ότι η άμεση έναρξη μιας αξιόπιστης διαδικασίας με την κατάσταση προσφύγων από τη χώρα μας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια υπόθεση απολύτως επίγουσα. Και αυτό ακριβώς θα επιδιώξουμε τη Δευτέρα στο έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής. Όχι απλώς την διατύπωση ότι είναι επίγουσα, αλλά ότι θα ξεκινήσει άμεσα και σε υψηλό αριθμό. Όμως εξίσου αναγκαίο είναι να μειωθούν και οι ροές από την Τουρκία. Να ενεργοποιηθεί άμεσα μια νέα συμφωνία για την επιτάχυνση και την ενίσχυση της διαδικασίας επανεισδοχής και πιστεύω ότι σε αυτή την κατεύθυνση την Τρίτη θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Γνωρίζουμε όμως ότι η πλήρης ανάσχεση των ροών θα είναι εφικτή μόνο μέσα από τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Συρία και με την ενεργοποίηση μιας μεγάλης διεθνούς προσπάθειας ανοικοδόμησης του Ιράκ, της Συρίας και όλων των αποσταθεροποιημένων χωρών στη Μέση Ανατολή. Πρέπει συνεπώς άμεσα να υπάρξει ένας οδικός χάρτης ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή με τις συγκεκριμένες προτεραιότητες που νομίζω θα αναλύσει αργότερα στην παρέμβασή του και ο Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής όπως τις έχει διατυπώσει το κόμμα μας. Οι ραγδαίες εξελίξεις στο προσφυγικό και οι επιπτώσεις από τα πολλαπλά συμφέροντα που συγκρούονται στο χώρο της Μέσης Ανατολής. Από τη μια αναδεικνύουν τη δυσκολία, από την άλλη όμως αναδεικνύουν και την ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία της χώρας μας. Για να την αξιοποιήσουμε αυτή την γεωστρατηγική σημασία, χρειαζόμαστε πολιτική, κοινωνική και οικονομική σταθερότητα και σχέδιο. Σχέδιο μιας ισχυρής, ενεργητικής, πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής τόσο σε σχέση με την στρατηγική σημασία συνεργασία με χώρες της περιοχής, την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη αλλά και το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Ιράν, τις τριγωνικές σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου με Ισραήλ και Αίγυπτο. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής για την εξωτερική μας πολιτική. Χρειάζεται όμως να διασφαλιστεί το επόμενο διάστημα κοινωνική συνοχή, πολιτική σταθερότητα και κυρίως να τελειώσει αυτή η κρίση που μαστίζει τον τόπο περισσότερο από ότι οποιαδήποτε άλλη γωνιά της Ευρώπης για πάνω από 6 χρόνια. Οι συνθήκες βεβαίως είναι δύσκολες, η οικονομική κατάσταση έθραυστη, η διεθνή συγκυρία πολύπλοκη και απρόβλεπτη, όμως με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε την μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια που ξεκινήσαμε περίπου πριν από 1 χρόνο. Να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας για την ανακατανομή των βαρών της κρίσης από τους πιο αδύναμους στους πιο δυνατούς. Να προωθήσουμε την ισότητα, να κάνουμε ένα βήμα προς τον ορίζοντα της ευημερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης που αποτελεί τον οδηγό μας. Και η πορεία αυτή, τα βήματα αυτά, βεβαίως δεν γίνονται ούτε θα γίνουν σε συνθήκες γαλήνης, αλλά σε ένα πλαίσιο μεγάλων συγκρούσεων. Συγκρούσεων με το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο, με την ολιγαρχία και τη διαπλοκή, με το μηντιακό σύστημα και τμήματα της κρατικής γραφειοκρατίας που χάνουν σήμερα τα προνόμια τους λόγω της δικής μας παρέμβασης. Και η σύγκρουση αυτή έχει ξεκινήσει, μένεται και αυτή τη φορά στη σύγκρουση αυτή δεν θα κερδίσουν αυτοί που κέρδιζαν πάντα. Αυτή τη φορά στη σύγκρουση αυτή κερδισμένος θα είναι ο ελληνικός λαός και οι πιο αδύναμες κοινωνικές δυνάμεις. Και είναι ακριβώς αυτές οι δυνάμεις που εμείς θέλουμε να εκπροσωπούμε. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, τα μεσαία στρώματα, οι συνταξιούχοι, οι μεγάλοι χαμένοι αυτής της κρίσης. Και αυτές τις κοινωνικές δυνάμεις εμείς θέλουμε να στηρίξουμε
και να ξαναγεννήσουμε τις προσδοκίες και τις ελπίδες τους. Εφαρμόζουμε μία δύσκολη συμφωνία, προϊόν ενός καταφανούς εκβιασμού και συμβιβασμού. Μία συμφωνία με δυσκολίες, η οποία όμως σε τίποτα δεν θυμίζει τις μαζικές απολύσεις στο δημόσιο του κυρίου Μητσοτάκη, τις αλλεπάλληλες, οριζόντιες και μεγάλες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις του κυρίου Σαμαρά, το καταστροφικό PSI του κυρίου Βενιζέλου που γονάτισε τα ασφαλιστικά ταμεία και βεβαίως συνολικά την βάρβαρη αυτή δημοσιονομική προσαρμογή που αντίκρισε ο τόπος από το 10 στο 15, όπου χάσαμε το 25% του εθνικού μας πλούτου. Ένα ΑΕΠ από τα 245 σχεδόν δισεκατομμύρια πήγε στα 175. Μια συμφωνία η οποία με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης ανοίγει το δρόμο στην απαραίτητη αναγκαία συζήτηση για την απομείωση της καθαρής παρούσας αξίας του δημόσιου χρέους, δηλαδή μια συμφωνία που, όπως είπε ένας από τους υπουργούς μας προχθές, έχει ιθάκι, δεν είναι ένας ατελείωτος γολγοθάς, έχει στόχο. Την υλοποιούμε λοιπόν προκειμένου γρήγορα να φτάσουμε στην ιθάκι. Και είναι τόσο η απομείωση της αξίας της παρούσας αξίας του δημοσίου χρέους, όσο και η επαναφορά του waiver και η ένταξη της Ελλάδας στην ποσοτική χαλάρωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα ελληνικά ομόλογα, ώστε να αποκατασταθεί ο φτηνός δανεισμός για τις τράπεζες και να δημιουργηθεί ένα κλίμα οριστικά αυτή τη φορά ότι η ελληνική οικονομία γύρισε σελίδα, ξέφυγε από τον φαύλο κύκλο και περνάει σε έναν κύκλο ενάρετο. Η πρώτη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί σύντομα και θα ολοκληρωθεί παρά την παραελκυστική τακτική που τις τελευταίες μέρες κρατά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά υπάρχει ουσιαστική σύγκληση και στις εκτιμήσεις για το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά και στα δημοσιονομικά δεδομένα του σήμερα, ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και μιλώ για σύγκληση, όχι για μονομερή προσχώρηση στις απόψεις τους, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Η σύγκληση αυτή αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, την εκτίμηση για το πρωτογενές πλεώνασμα του 2015, αλλά και για το δημοσιονομικό κενό της τριετίας 16-18. Αντίθετα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβάλλει τις δικές του θέσεις, τις δικές του, θα έλεγα όμως, αυθαίρετες εκτιμήσεις και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, ενώ το 2015 κλείνει όχι με πρωτογενές έλλειμμα 0,25% όπως προέβλεπε η Συμφωνία τον Ιούλη, αλλά με πρωτογενές πλεώνασμα 0,2%, άρα λοιπόν έχουμε μία θετική απόκληση 0,45% του ΑΕΠ, το Ταμείο επιμένει σε μη αναθεωρημένους και εσφαλμένους υπολογισμούς για πρωτογενές έλλειμμα 0,6%. Όμως οι αριθμοί είναι αριθμοί. Μπορεί κανείς να έχει διαφορετικές εκτιμήσεις για το μέλλον. Δεν μπορεί όμως να έχει διαφορετική ανάγνωση στους αριθμούς για τον απολογισμό και για τα πεπραγμένα των προηγούμενων ετών. Δεν είμαστε εμείς λοιπόν οι απομονωμένοι σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Και η αιμονή του Ταμείου στη διαφωνία με τους αριθμούς σημαίνει πλέον διαφωνία με το ίδιο το πρόγραμμα που εφαρμόζουμε. Δηλαδή διαφωνία όχι τεχνοκρατικού χαρακτήρα, αλλά διαφωνία πολιτική. Γι' αυτό είναι βέβαιο ότι θα κληθεί πολύ σύντομα η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι το θέμα την αφορά άμεσα,
θα κληθεί πολύ σύντομα στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, στο πολιτικό και όχι στο τεχνοκρατικό, να ζητήσει από όλες τις πλευρές, από όλα τα μέρη, να σεβαστούν τη συμφωνία που υπεγράφει στις 12 Ιούλη του 2015. Αλλά ξέρετε, η πολιτική της κυβέρνησής μας δεν εξαντλείται στην εφαρμογή της συμφωνίας με τους δανειστές. Υλοποιούμε το λεγόμενο παράλληλο πρόγραμμα που έχει ξεκάθαρο ταξικό πρόσημο και αποτυπώνει στην πράξη την ιδεολογικοπολιτική μας ταυτότητα. Το σχέδιό μας για την αναχέτηση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αφορά περίπου 400.000 συνανθρώπους μας, δηλαδή 176.000 νοικοκυριά. 148.000 άνθρωποι, συμπολίτες μας, έχουν πάρει την κάρτα σύντησης. 21.000 παίρνουν επίδομα ενοικίου. Έχουμε επανασυνδέσει το ηλεκτρικό ρεύμα σε όσους δικαιούχους είχε κοπεί η σύνδεση και δίνουμε δωρεάν ρεύμα και νερό σε όσες οικογένειες είναι ενταγμένες στο νόμο για την ανθρωπιστική κρίση. Οι άνεργοι μετακινούνται πλέον δωρεάν. Εφαρμόζουμε το νόμο για τις 100 δόσεις που είχε χαρακτηριστεί τότε μονομερής ενέργεια, ένα νόμο που έβγαλε τη θηλιά της υπερχρέωσης από το λαιμό των οικοκυριών και των επιχειρηματιών. Έχουμε ενεργοποιήσει οκτάμινα και όχι πεντάμινα προγράμματα νέας γενιάς για τη στοχευμένη και ολοκληρωμένη καταπολέμηση της ανεργίας. Ξεκινάμε πιλωτικά από τους 17 πρώτους δήμους, τους λεγόμενους θύλακες υψηλής ανεργίας. Μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε επεκτείνει αυτά τα προγράμματα και επιπλέον, σε επιπλέον 32 δήμους. Δεν πανηγυρίζουμε για τη μείωση της ανεργίας από το 26 στο 24,5%, θα ήταν ύβρις. Όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι σε συνθήκες τρομακτικής κρίσης, capital controls και σύγκρουσης διαπραγματευτικής, η ανεργία στη χώρα μας μειώθηκε περίπου κατά 80.000 ανθρώπους. Διασφαλίσαμε την πλήρη και δωρεάν νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψη όλων των ανασφάλιστων πολιτών αλλά και των ευπαθών ομάδων με βάση το ΆΜΚΑ τους, που σημαίνει δηλαδή ότι δίνουμε τη δυνατότητα περίπου σε 2,5 εκατομμύρια συνανθρώπους μας να μην εξευτελίζονται όταν πηγαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία και τους ζητάγανε να συνυπογράψουν δήλωση ότι το κόστος νοσηλείων τους θα ενταχθεί στα χρέη τους προς το δημόσιο. Προγραμματίσαμε επίσης την κάλυψη των κενών σε υγεία και παιδεία. Για πρώτη φορά από το 2009 θα γίνουν 3.500 προσλήψεις άμεσα σε όλους τους κλάδους του προσωπικού. Προσλαμβάνουμε 500, παραλλήλως 500 γιατρούς και νοσηλευτές μέσα στο Μάρτι και ανοίγουμε τα μισά κλειστά κρεβάτια των μονάδων εντατικής θεραπείας. Και γι' αυτό δεν πανηγυρίζουμε, διότι γνωρίζουμε ότι το μέτωπο εκεί είναι πολύ μεγάλο και η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία είναι εξαιρετικά σκληρή και δύσκολη και πρέπει να δώσουμε αγώνα για να καλυτερεύσουμε αυτή την κατάσταση. Επαναφέραμε την ενισχυτική διδασκαλία και την πρόσθετη διδακτική στήριξη στα γυμνάσια και τα γενικά και τα επαγγελματικά λύκεια. Και προχωράμε, υπάρχει συμφωνία για προσλήψεις 23.000 αναπληρωτών καθηγητών, που σημαίνει αύξηση 23% σε σχέση με πέρυσι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκτός από το δεκατιανό που ήδη δίνουμε σε 11.000 μαθητές σε δημοτικά σχολεία και σε στεγαζόμενα νηπιαγωγεία στις περιοχές του αστικού ιστού που βρίσκονται χτυπημένες περισσότερο από κάθε άλλες από την κρίση, ξεκινήσαμε από το πέραμα, ίσως
έναν από τους πιο υποβαθμισμένους δήμους, αλλά συνολικά η Β' Πειραιά είναι από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές και χτυπημένες από την κρίση. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το Πέραμα την πιλωτική εφαρμογή ειδικού προγράμματος για ζεστό γεύμα σε όλους τους μαθητές του Δήμου, σε 1.405 μαθητές των δημοτικών σχολείων του Δήμου. Και αυτό το πρόγραμμα υλοποιείται χάρη στην πρωτοποριακή χρηματοδοτική συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο και κοινωνικούς φορείς, το λεγόμενο crowdfunding. Ένα πρόγραμμα και μια πρωτοβουλία η οποία μπορεί και πρέπει να συνεχιστεί και να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι εύλογο ότι κάποια από τα μέτρα της συμφωνίας που εφαρμόζουμε προκαλούν κοινωνικές αντιδράσεις. Τις αντιμετωπίζουμε με διάλογο και όχι με καταστολή. Δεν ποινικοποιούμε ούτε και συμφωνούμε στην ποινικοποίηση των κοινωνικών αγώνων και των κινητοποίησεων. Γι' αυτό και εξαγγείλαμε ότι σύντομα θα φέρουμε διάταξη στη Βουλή που στην πραγματικότητα θα αποποινικοποιεί. Θα δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να μην υπάρχουν ποινές, να σταματήσουν τα αγροτοδικεία, τα μάθητοδικεία, τα κάθε είδους δικαστήρια απέναντι σε κοινωνικές ομάδες που διεκδικούν. Για μας οι κοινωνικές ομάδες που διεκδικούν δεν είναι αντίπαλος. Δεν είναι αντίπαλος. Είναι σύμμαχος στην προσπάθειά μας να συνθέσουμε τις διεκδικήσεις σε ένα ρεαλιστικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση και την ανάταξη της οικονομίας, την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη δίκαιη διανομή και των βαρών αλλά και του παραγόμενου προϊόντος. Οι συναντήσεις μου με εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων αποδεικνύει τις προθέσεις της κυβέρνησης. Είχαμε έναν ειλικρινή, δημοκρατικό και εξαντλητικό διάλογο στη βάση αρχών και όχι μικροκομματικής κοροϊδίας που σήμερα δίνει σε κάποιον με το ένα χέρι και αύριο του το παίρνεις πίσω στο πολλαπλάσιο με το άλλο. Άλλωστε οι αγρότες γνωρίζουν καλύτερα από όλους ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις έταζαν όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά, τη στιγμή που εξόντωναν, λαιλατούσαν, διέλυαν τον ΟΓΑ, την προοπτική δηλαδή της κοινωνικής ασφάλισης των αγροτών. Αντίθετα, εμείς δεν πήγαμε για να τάξουμε, αλλά για να συνειδητοποιήσουμε τα προβλήματα, να βρούμε λύσεις και κυρίως να σώσουμε τις συντάξεις και την πρόνοια, να μην είναι οι αγρότες πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και νομίζω ότι αυτές οι αρχές είναι που έπεισαν για την ειλικρίνεια των προθέσεών μας τουλάχιστον. Δεν συμφωνήσαμε σε όλα. Νομίζω όμως ότι κατέστη εμφανής η ειλικρίνεια των προθέσεών μας. Και η προσπάθειά μας να βοηθήσουμε τον αγροτικό κόσμο να ξεφύγει από αυτόν τον παραμορφωτικό φακό της πλειοψηφίας των μέσων ενημέρωσης της διαπλοκής που κλιμάκωναν μία ένταση πάνω σε μία αληθινά στοιχεία. Εμείς λοιπόν θέλουμε ενιαίους κανόνες για όλους, θέλουμε ελάφρυνση για τα χαμηλά εισοδήματα, θέλουμε επιβάρυνση για τα εύρωστα μεγάλα εισοδήματα και δίκαιο διαμερισμό βαρών για τα μεσαία εισοδήματα. Γιατί θέλω να επισημάνω ότι δεν υπήρξαν ούτε θα υπάρξουν ποτέ κοινωνικά μέτωπα, ούτε αταξικά, ούτε υπερταξικά. Πώς να το κάνουμε? Δεν έχουν τα ίδια εισοδήματα και δεν αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες, όλοι οι αγρότες, όπως και το μεγάλο τμήμα των μεσαίων στρωμάτων. Οι μνημονιακές πολιτικές έχουν χαράξει βαθιά ταξικά ρήγματα
στο εσωτερικό αυτών των κοινωνικών ομάδων και τάξεων και έχουν αναδείξει την άνηση κατανομής στο εσωτερικό τους. Γιατί εκτός από τους μεγάλο επαγγελματίες υπάρχουν και οι νέοι επαγγελματίες και οι νέοι επιστήμονες που η συντριπτική τους πλειοψηφία δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας και εκμετάλλευσης από τους μεγάλο επαγγελματίες με μπλοκάκια και στους δρόμους βρέθηκαν μαζί χέρι-χέρι και η μεν και είδε. Εκτός από τους μεγάλο κτηματίες, αγρότες και αυτούς που έχουν το προνόμιο να παίρνουν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιδοτήσεων και να έχουν τεράστια εισοδήματα, υπάρχουν και οι φτωχοί αγρότες, οι εργάτες γης αλλά και οι μεσαίοι, μικρομεσαίοι φτωχοί αγρότες που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου. Το 92% του αγροτικού κόσμου έχει εισοδήματα κάτω από 12.000 ευρώ. Και αυτοί λοιπόν έχουν μια πραγματική αγωνία για το αύριο, αγωνίζονται για να επιβιώσουν και γι' αυτό εμείς σπεύσαμε να συνδυάσουμε την ασφαλιστική με τη φορολογική μεταρρύθμιση ώστε να στηρίξουμε τη μεγάλη πλειοψηφία, σχεδόν τα 2/3 των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων και τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Και θέλω να επαναλάβω και σήμερα από αυτό το βήμα. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που στο μεσοπρόθεσμο 2015-18 είχαν δεσμευτεί και ψηφίσει για την κλιμακωτή μείωση όλων των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, όλων των συνταξιούχων, για μια ακόμη φορά, 13η στη σειρά από τις αρχές του 2010, εμείς επιμένουμε στη δέσμευσή μας και προσερχόμαστε στην τελική διαπραγμάτευση με την επιμονή μας να μην περικόψουμε τρέχουσες συντάξεις. Δική μας θέση και στόχος είναι να ελαφρύνουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία από τα μνημονιακά βάρη των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και πιστεύω ότι αυτό, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να το κρύψουν, η κοινωνία το βλέπει. Γι' αυτό και δεν δίνει άλοθη η κοινωνία στα συστημικά, πολιτικο-οικονομικά συμφέροντα και στην οργανωμένη διαπλοκή που επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις κοινωνικές αντιδράσεις για να πετύχουν τον πολυπόθητό τους στόχο, την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης. Διαχωρίζουν τη θέση τους οι πολίτες και αυτοί που αγωνίζονται και διεκδικούν κυρίως από τις μεθοδεύσεις και τις σκοπιμότητες των συστημικών συμφερόντων και των πολιτικών εκφραστών τους. Στον πόλεμο που υφίσταται η κυβέρνησή μας από διατεταγμένα μέσα ενημέρωσης, η μόνη απάντηση δική μας και η μόνη διέξοδος είναι ο καθημερινός και ειλικρινής διάλογος με το λαό. Ακόμα και όταν βρισκόμαστε πολλές φορές μπροστά σε στημένες προβοκάτσιες, η απάντησή μας και η αντίδρασή μας είναι: είμαστε εδώ να συζητήσουμε με όλους, γιατί είμαστε όλοι από την ίδια μεριά του προβλήματος. Είμαστε με την ίδια μεριά με τις κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια και εξακολουθούν να υποφέρουν. Και είναι ο δημοκρατικός διάλογος και η σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία που έχει αποδείξει ότι μπορεί, κατανοεί, αγωνίζεται και καταφέρνει. Γιατί για μας η μεγάλη ταξική και κοινωνική πλειοψηφία που έκρινε τις μάχες, τις κρίσιμες, στις κάλπες της 25ης του Γενάρη του 2015, της 5ης του Ιούλη και της 20ης Σεπτέμβρη, για μας αυτή η μεγάλη ταξική και κοινωνική πλειοψηφία θα παραμείνει ο πλοηγός των αποφάσεών μας, αλλά και ο κυματοθράφστης στις διαρκείς επιθέσεις της διαπλοκής και των συμφερόντων. Και θέλω σήμερα να το πω για άλλη μια φορά. Είχαν βάλει στόχο να ρίξουν την κυβέρνηση αυτή ως μια μικρή παρένθεση
στο δημοψήφισμα του καλοκαιριού. Δεν τα κατάφεραν. Είχανε βάλει στόχο να ρίξουν την κυβέρνηση αυτή είτε μέσα από την ήττα των εκλογών είτε μέσα από τον εξαναγκασμό μας σε σχήματα οικουμενικών κυβερνήσεων στην κάλπη του Σεπτέμβρη. Δεν τα κατάφεραν. Τώρα βάζουν ξανά και επίμονα στόχο εν ώψη της αξιολόγησης να δημιουργήσουν συνθήκες ανατροπής της κυβέρνησης παρά τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της χώρας. Γιατί έχουν ένα και μοναδικό σκοπό. Να γλιτώσουν τις συνέπειες από την εφαρμογή των νόμων. Να γλιτώσουν τα δάνειά τους, να συνεχίσουν να κυβερνούν οικονομικά αυτόν τον τόπο. Τους το λέμε λοιπόν μια και καλή. Ούτε και τώρα θα τα καταφέρουν. Και το πλήρωμα του χρόνου πλησιάζει. Θα πρέπει να αποφασίσουν. Ή θα βάλουν το χέρι στην τσέπη να πληρώσουν τις εκκρεμότητές τους, ή θα συνταχθούν με τον νόμο, ή θα εγκαταλείψουν να εξουσιάζουν την εξουσία την οικονομική που τόσα χρόνια είχαν επιβάλει σε αυτόν τον τόπο. Η κυβέρνηση και θα περάσει το κρίσιμο κάβο της αξιολόγησης, κυρίως όμως θα καταφέρει να τον περάσει με την κοινωνία όρθια και όχι διαιρεμένη, με τα αιτήματα των κοινωνικών ομάδων που αγωνιούν και διεκδικούν να καλύπτονται στο μεγάλο ποσοστό τους και κυρίως θα καταφέρει να περάσει αυτόν τον κρίσιμο κάβο διατηρώντας την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα και χτίζοντας μία προοπτική για το επόμενο διάστημα εξόδου από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Εμείς θα τα καταφέρουμε. Αυτοί δεν θα καταφέρουν για τρίτη φορά να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θέλω να κλείσω την εισήγησή μου. Δεν μπορώ όμως να μην κάνω μία αναφορά στο γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή και αναστάτωση. Διότι η κυβέρνηση αυτή παρά τις δυσκολίες δεν κρύβει τα CD και τις λίστες των φοροφυγάδων στα συρτάρια, αλλά τα δίνει στη δικαιοσύνη και οι λίστες ελέγχονται και κάποιοι καλούνται να πληρώσουν, διότι η κυβέρνηση αυτή προχωρά το επόμενο διάστημα σε νομοθετικές παρεμβάσεις που θίγει κεκτημένα συμφέροντα. Και βεβαίως αναφέρομαι στο γεγονός ότι παρά τις πιέσεις και τις αντιδράσεις θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα άμεσα μετά την ψήφιση του νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες στον διαγωνισμό που θα βάλει μια τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο του τόπου που ήταν μία από τις σημαντικές μας δεσμεύσεις το προηγούμενο διάστημα. Θέλω λοιπόν να πω ότι συνεχίζουμε έναν αγώνα κάθε μέρα και κάθε στιγμή μέσα στην κοινωνία παρά τις αντιφάσεις και τις αντιθέσεις για να στηρίξουμε τις κοινωνικές δυνάμεις που προσβλέπουν σε μας, γιατί αριστερή διακυβέρνηση χωρίς διαρκή κοινωνική στήριξη και αναφορά δεν υπάρχει. Προχωράμε μπροστά με τις πολιτικές μας αξίες και το ήθος μας. Και είμαστε βέβαιοι ότι στο τέλος της ημέρας θα έχουμε καταφέρει όχι μόνο να ξεφύγουμε από τη δίνη παράλληλων κρίσεων με τη χώρα όρθια και την κοινωνία όρθια, αλλά να βάλουμε και ένα τέλος σε αυτό το κύκλωμα της διαπλοκής πολιτικής και οικονομικής εξουσίας που όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε δημιουργήσει μια μάστιγα στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, συντρόφισσες και σύντροφοι, ήταν και θα παραμείνει η άγρυπνη αριστερή συνείδηση της κυβέρνησης. Και είναι γι' αυτό τον λόγο που πρέπει σε αυτές τις εξελίξεις να παίξει ρόλο καθοριστικό. Κυρίως όμως πρέπει να παίξει ρόλο καθοριστικό στη διαμόρφωση ενός μεγάλου διεθνούς κινήματος στήριξης πολιτικής, ιδεολογικής, αλλά και υλικής απέναντι στους συνανθρώπους μας που σήμερα το έχουν ανάγκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και κλείνω με αυτό, οφείλει να πρωτοστατήσει στη δημιουργία ενός μεγάλου, παλαϊκού και διεθνούς, θα έλεγα,
κινήματος αλληλεγγύης απέναντι στους πρόσφυγες. Οφείλει να πρωτοστατήσει στην οργάνωση ενός κινήματος που θα συμπεριλαμβάνει τις δυνάμεις τις λαϊκές, ταυτόχρονα όμως και τις διανόησης του πολιτισμού, και να σταθούμε απέναντι στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Και ταυτόχρονα βέβαια να πρωτοστατήσει και στην οργάνωση των λαϊκών και εργατικών αγώνων ενάντια στην εργοδοτική αφαιρεσία, να πρωτοστατήσει στην προώθηση της καινοτομίας, στην άνθηση της κοινωνικής οικονομίας, στην καταγραφή και τη συμμετοχή των κοινωνικών διαθεσιμοτήτων και των κοινωνικών διεργασιών. Και τέλος, στην επεξεργασία μιας συνολικής στρατηγικής θεώρησης μακράς πνοής για τη νέα συγκυρία, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τον Ιούλη και μετά. Γιατί μπορεί από την ίδια τη ζωή να αναγκάζεσαι να αλλάζεις τακτική, αλλά ο στρατηγικός στόχος παραμένει πάντα ο ίδιος. Δημοκρατία, ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, αξίες που σε αυτόν τον τόπο τις εκφράζει πια η μεγάλη παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, η μεγάλη παράταξη της αριστεράς. Και είμαι βέβαιος ότι μπροστά στο συνέδριό μας θα καταφέρουμε να διαμορφώσουμε τις λεπτομέρειες αυτού του στρατηγικού στόχου και σε άμεση συνεργασία με τις δυνάμεις της ευρωπαϊκής και της διεθνούς αριστεράς, για να συμπτύξουμε ένα μέτωπο απέναντι στην επέλαση της ακροδεξιάς, απέναντι στην επέλαση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, για να υπερασπιστούμε αξίες, να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, να υπερασπιστούμε τον πολιτισμό μας. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στην κεντρική.